Ο κύριος Κατρούγκαλος. Ακούστε. Για να δημιουργήσει κλίμα για τον κύριο Κατρούγκαλο. Για τον κύριο Κατρούγκαλο βέβαια δεν είναι έχουμε σταυρό. Είναι λίγο παράδοξο. Βέβαια, ακούστε. Δεν έχουμε σταυρό τώρα για να πω ότι είναι και εναντίον του. Εδώ είναι πολιτικά τα θέματα. Δεν είναι θέμα προσωπικά. Γιατί αν ήταν με σταυρό θα του λέγανε ότι είναι και προβοκάτσια εναντίον του κύριου Κατρούγκαλου. Είναι όμως πολιτικό το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπογράψει ένα δυσβάστακτο, βαρύ, σκληρότατο μνημόνιο. Το μαζί με εσάς το ψήφισε. Δηλαδή, είναι όμως Τσίπρα. Εμείς έχουμε άλλη λογική, τελείως διαφορετικά. Εμείς λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή προέχει η σωτηρία της χώρας και να φύγουμε από τη δραχμή και να μπούμε στο ευρώ. Γιατί θα το φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι. Μια συγκεκριμένη καταγγελία, να το πω έτσι, για το πώς διοχετεύτηκε αυτό το δημοσίευμα. Εγώ λέω ότι πάντα προετοιμάζεται το έργο. Όχι, θέλω να μας απαντήσει ο κ. Κατρούγκαλος. Γιατί εμφανίζεται στο πλαίσιο αυτό. Πάντα έτσι γίνεται. Ακούστε, ακριβώς γιατί όχι απλώς δεν υπάρχει διαρροή, αλλά εγώ το θεωρώ προβοκατόρικο το δημοσίευμα. Για να μιλάμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και συνέντευξη τύπου. Υπάρχει και συνέντευξη σε εφημερίδα όμως. Υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ακούστε με. Οι μερίδες έχουν και την αυτονομία τους τώρα. Μην ταυτίζουμε. Υπάρχει συνέντευξη τύπου. Δεν είναι η Αυγή, δεν είναι οριζοσπάση η εφημερίδα των συντακτών. Τώρα το λέω, δεν μπορεί να ταυτίζει. Όμως προς ανατολισμού υπάρχει συνέντευξη τύπου που οργανώνεται από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς ώστε η διάψευση να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα στη μία μισή ώρα. Άρα πρόκειται περί ακριβώς του αντιθέτου. Η δε διαφορά μας με τον κύριο Κονούμο έγκυται στο εξής. Πράγματι συμφωνούμε και οι δύο ότι αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το νόμο 3863 του 2010 και 4093 του 2012. Και οι δύο λέμε ότι αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν, οι μειώσεις των συντάξεων θα είναι ένα γεγονός. Και τι λέμε εμείς, να μην δεχτούμε ως γεγονός αυτό. Να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που πετύχαμε από τη διαπραγμάτευση να έχουμε μέσω του μνημονίου, εναλλακτικά, να μπορέσουμε να διατυπώσουμε όπως θα έπρεπε να έχουμε κάνει εκτός μνημονίων ένα εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό ετοιμάζει συμβουλευτικά. Πάντα όμως η Επιτροπή. Κατεύθυνση του 1% μείωση του ΑΕΠ. Είναι αλήθεια. Δηλαδή 2 δις μέσα στο 15. Είναι αλήθεια. Να τα εξηγούμε αυτά. Είναι αλήθεια. Δηλαδή η πορεία θα είναι λιγότερη. Είναι αλήθεια. Αφού θα δοθεί και συνέντευξη τύπου, λέω να μπούμε στο, θεματικό. Πράγματι υπάρχει μια δέσμευση από το μνημόνιο ότι θα πρέπει η συνολική δαπάνη για το συνταξιοδοτικό να μειωθεί κατά 1%. Η αρχιτεκτονική του συστήματος όμως αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις. Για τον εξής λόγο, από τις συντάξεις. Λόγω του ότι κρατούνται παροχές για την υγεία 6 και 9%. Και είναι ο λόγος για τον οποίο μειώθηκαν και οι συντάξεις τώρα το Σεπτέμβριο. Η αρχιτεκτονική του συστήματος λοιπόν όπως είναι τώρα, στη συνταξιοδοτική δαπάνη περιλαμβάνει και δαπάνη υγείας. Αν η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος ξεχωρίσει τη δαπάνη υγείας από τη δαπάνη του συνταξιοδοτικού, χωρίς καμία μείωση των συντάξεων που βάζει στην τσέπη του. Αυτό το μαγικό πώς θα γίνει. Θα πάει καπαλού η δαπάνη όμως. Αυτό το μαγικό πώς θα γίνει. Ναι, συμφωνεί. Θα μείνει στον προϋπολογισμό. Θα μείνει στον προϋπολογισμό. Η δέσμευση που έχουν αναλάβει όμως είναι μόνο για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όμως για να δουν οι ακροατές μας ότι οι επόμενες εκλογές έχουν διακύβευμα ακόμα για την εφαρμογή του μνημονίου. Τα ισοδύναμα που θα προτείνει μια κυβέρνηση της αριστεράς είναι διαφορετική η φύση από τα ισοδύναμα μιας κυβέρνησης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο συγκρότησα μια επιτροπή ειδικών που είναι πέραν της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί το ασφαλιστικό ζήτημα είναι πράγματι εθνικό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σαφέστατα και είναι μείζον ζήτημα, διότι αφορά το 1 στους 3 Έλληνες, είναι 3 εκατομμύρια οι ασφαλείς συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή στη χώρα. Άρα υπάρχει και εκτός μνημονίου πρόβλημα ασφαλιστικού συστήματος. Πρέπει να ξέρετε ότι μάθαμε το νούμερο των ασφαλιζόμενων σε αυτή την μπανανία που λέγεται Ελλάδα μόλις το 2013. Μάθαμε πώς είναι, πώς ήταν τα ασφαλιστικά δικαιώματα. 4,5 εκατομμύρια για 3 κοντά εκατομμύρια ασφαλιζόμενους. Το μάθαμε το 2013, είναι φοβερό. Δηλαδή, ήταν μεγάλα τα προβλήματα αυτό που λέμε κράτος της χώρας. Το ότι δεν το ξέραμε μέχρι το 2013 είναι ένα θέμα. Τεράστιο. Όχι, όχι. Και για το πώς λειτουργούσε η δημόσια διοίκηση. Και δημόσια διοίκηση. Για την οποία θα μιλήσουμε μετά και γιατί και σε αυτό θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Οικονόμου. Θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Οικονόμου και σε αυτό. Και είναι και υποτιμητικό το συνταξιδοτικό έχει 3 μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο είναι αυτό που είπε ο κύριο Οικονόμου, ότι και στο παρελθόν ήταν κατακαιρματισμένο, άδικο και εν πολλή πελατειακά οργανωμένο. Δεύτερο πρόβλημα είναι τα μνημονιακά που ήρθαν να χειροτερέψουν αυτή την κατάσταση. Και τρίτον είναι η κρίση. Όταν δεν μπορούν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις εισφορές τους γιατί είναι άνεργοι, αντικειμενικά επιβαρύνεται η βιωσιμότητα του συστήματος. Αυτά τα 3 στοιχήματα λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι κάνοντας ό,τι μας λένε, αλλά προσπαθώντας να έχουμε εμείς οι ίδιοι ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, ακούτε 105 και 5 στο κόκκινο στούντιο. Είναι ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Βασίλης Οικονόμου.